Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας της 14χρονης, η οποία είχε πέσει θύμα άγριο μπούλινγκ από συμμαθήτριές της σε πάρκο του Ηρακλείου, εκλιπαρεί τους καθηγητές του σχολείου να της δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς η κόρη του χάνει την προαγωγή της στη Γάμα Γυμνασίου λόγω απουσιών. Είχαμε θέμα και πριν βέβαια και μετά. Λόγω του μπούλινγκ. Κυρίως του μπούλινγκ. Κόλλησε και κορονοϊό κάποιες μέρες, ξέρω εγώ, και άρρωσε όπως πολλά παιδιά το παθαίνουν, αλλά κυρίως λόγω του μπούλινγκ. Όπως υποστηρίζει στη Νέα Κρήτη, η κόρη του συνέχιζε να βιώνει δύσκολες καταστάσεις και εντός του σχολείου όπως οι μαθητές της, με συνέπεια να φοβάται να πάει σχολείο. Η χρονιά τελείωσε με 250 απουσίες, ενώ το όριο ήταν 110, με το σχολείο να ενημερώνει σχετικά τους γονείς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχει υποστεί και μέσα στο σχολείο και την είχαν χτυπήσει από ό,τι έχω μάθει και από καθηγητή έμαθα ότι τη φτύσανε κιόλας. Μετά το περιστατικό, η οδηγία που τη δώσαν ήταν αυτή, να μην πηγαίνει στα τυφλά σημεία, να είναι μόνο στις καβέρνες. Ζητάω τον να δώσουν την ευκαιρία στην κόρη μου, να δώσει εξετάσεις. Άμα μείνει, έμεινε. Γολγοθάς δίχως τέλος για τη 14χρονη, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει ως θύμα σε μία από τις σκληρότερες περιπτώσεις bullying που είχε αποκαλυφθεί στο Ηράκλειο, έχοντας υποστεί μέχρι και ξυλοδαρμό από τρεις μαθήτριές της, οι οποίες βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους. Μετά από μια γραμμή που είχαν πάει, τη φωνάξαν από κάτω και έτσι τον ευκάλυπτο και έτσι αγαπητή που είναι η κόρη μου πήγε. Και διότι βαστούσαν τα χέρια, η άλλη βάραγε με τη σειρά όλες. Το μόνο που μου έχει πει είναι ότι μία δεν ήθελε να την παρέξει, αλλά η άλλη την απείλησε για να το κάνει. Δεν ξέρω, οι ψυχολόγοι μπορεί να είπαν ότι έπρεπε να συνεχίσουν στο ίδιο σχολείο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει σχολείο το παιδί, δεν γίνεται. Να κάθεται να βλέπει απέναντί του αυτούς που κάνανε ό,τι κάνανε. Τα όσα βίωνε στο σχολείο από τους μαθητές της, περιγράφει ο πατέρας της, ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς δεν θέλει να χάσει τη χρονιά λόγω απουσιών, καλώντας τους καθηγητές να της επιτρέψουν να δώσει εξετάσεις και να προαχθεί στην τρίτη γυμνασίου. Έμεινε στην ίδια τάξη τώρα, τι πρόβλημα σας δημιουργεί? Μας δημιουργεί πρόβλημα, καταρχήν στο ότι το παιδί συνεχίζει να αισθάνεται θύμα και κατά δεύτερον, μπορεί να μας δημιουργήσει και οικονομικό θέμα, γιατί εκτός από αυτό θα την τιμωρήσουν και για μετακογενειακό επίδομα, γιατί έχουν ψηφίσει νόμο που λέει ότι αν μείνει το παιδί από απουσίες στην υποχρεωτική εκπαίδευση, χάνει το επίδομα του παιδιού. Βλέπω και εγώ και η γυναίκα και η βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν η δικιά μας είναι πολύ λίγη. Έχω κάνει σίγουρα λάθη, δεν λέω όχι. Από την πλευρά του, ο βιοπαλαιστής πατέρας της μαθήτριας αναγνωρίζει και τα λάθη που έγιναν από την οικογένεια και αυτό που ζητά είναι μια δεύτερη ευκαιρία για να μην χάσει τη χρονιά η κόρη του.